Εδώ είμαστε έτοιμοι. Πρωτοποδρομία 1300 μέτρα, έπαθλο Αλεξανδρούπολης. Και έφυγαν οι ύπη. Διστακτικά λίγο Νικόλαος Κάπα έρχεται αμέσως να οδηγήσει running back από την εξωτερική. Let the first, ενώ από το κάγκελο προσπαθεί ο Τηλέμαχος. Ακόμη πιο έξω είναι Γκο Μοντάνα. Στην επόμενη θέση έχει μείνει Νικόλαος Κάπα και τελευταίος πλέον είναι ο Αμέθιστος. Running back και Let the first στα δύο πρώτα άλογα, με τον Τηλέμαχο να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Τέταρτος Νικόλαος Κάπα και στην πέμπτη θέση Γκο Μοντάνα. Έκτος ο Αμέθιστος. Πάντα από την εσωτερική οδηγεί running back έχοντας δίπλα του τον Leto the First. Τρίτος ο Τηλέμαχος και τέταρτος Νικόλαος Κάπα. Στην πέμπτη θέση έχει μείνει Γκο Μοντάνα. Εδώ είμαστε περίπου στα μέσα της διαδρομής. Πηγαίνουμε για τα 600 μέτρα. Όπου ο running back είναι μπροστά. Εδώ προσπαθεί να συγκρατήσει ο Μάρκ Χριστοφίδης τον Leto the First που έχει μια τάση προς την εξωτερική. Running back, Leto the First, ενώ ανεβαίνει συνεχώς ο Νικόλαος Κάπα και από το κάγκελο Τηλέμαχος έχουν μείνει πιο πίσω και η Γκο Μοντάνα με τον Αμέθιστο. Running back που θέλει να ξεφύγει τον αντιπάλον του. Από την εσωτερική προσπαθεί ο Τηλέμαχος, ενώ είναι κοντά πάντα λέει το The First Finish, κάνει από την εξωτερική ο Νικόλαος Κάπα. Running back δείχνει ότι δεν έχει αντίπαλο και έχει ξεφύγει τον αντιπάλον του. Από την εσωτερική Τηλέμαχος, εξωτερικά ανεβαίνει συνεχώς και θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση και ο Νικόλαος Κάπα. Έχει φύγει εντυπωσιακά. Ο running back θα πάρει την νίκη για δεύτερη θέση. Από την εξωτερική έρχεται ο Leto The First, ο οποίος θα την κρατήσει από τον Τηλέμαχο. Για να το δούμε. Έχουν πέσει μαζί, είναι πολύ έξω. Είναι πολύ έξω και οι δύο. Απέναντι ο ένας από τον άλλο, γι' αυτό δεν είναι εύκολο να δούμε από κοντά ποιος έχει προηγηθεί. Ας περιμένουμε λίγο. Εδώ. Σαρωτική νίκη για τον running back. Οδήγησε σε κανένα σημείο της διαδρομής, δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα. Να δούμε ποιος από τον Leto the First και Τηλέμαχος είναι στην δεύτερη θέση. Leto the First δείχνει, ε. Λοιπόν, Leto the First δείχνει. Ευχαριστούμε κύριε Ντατσόπουλε. Νομίζω ότι είναι διαφωτιστικό το πλάνο που μας δίνεται. Στην τέταρτη θέση από την εξωτερική είναι ο Νικόλαος Κάπα και Γκο Μοντάνα. Είναι μαζί μας ο Χάρης ο Χαραλάμπους. Λοιπόν, έκανε σαρωτική νίκη, έχει δοκιμαστεί και σε πιο δύσκολους ομίλους από το σημερινό, αλλά η σημερινή νίκη ήταν θεαματική. Εντάξει, ήρθε με ένα πολύ ψηλό rate από την Αγγλία, είχε 70 rate γιατί ήταν ένα άλογο που είχε τρέξει σε καλές κούρσες και είχε πλασάρει. Πήραμε το μέδεν μας σχετικά νωρίς και μετά αναγκαστικά λόγω του rate έπρεπε να συναγωνιστεί πολύ καλά άλογα. Στις μεγάλες κούρσες συναγωνίστηκε αρκετά τον Αχάτη και τον New Holland στις μικρές αποστάσεις γιατί εκεί είναι λίγο πιο καλός. Προς το παρόν τουλάχιστον, τον NCAP, τον Μιλούς με αυτά τα άλογα. Οπότε τώρα νομίζω από το rate και μόνο έχει μια πολύ μεγάλη απόκληση από τα υπόλοιπα άλογα και το επιβεβαίωσε πάνω στην κούρσα. Γιατί πάντα η θεωρία είναι θεωρία, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Σήμερα το επιβεβαίωσε, είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε παραπέρα.